Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Πίστοση προϋπολογισμού ύψους 600.000 ευρώ για την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης, επικαιροποίησης, βελτίωσης και συμπλήρωσης υπαρχουσών μελετών για την ορίμανση και δημοπράτηση των αρδευτικών έργων περιοχής Πέτα Κομπότη, ζώνες 1, 2 και 3, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών. Ένα έργο σημαντικό, ουσιαστικό για την τοπική κοινωνία και πριν από λίγο καιρό, σαν άλλος μάντης, είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό σαν άλλος μάντης η Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά, η κυρία Ροζίνα Βαβέτση, είχε μιλήσει για το αρδευτικό αυτό μεγάλο έργο. Την έχουμε και σήμερα κοντά μας. Κυρία Βαβέτση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ήσασταν μάντης τότε που λέγατε για τα εγκυοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας Πέτα Κομπότη, όμως δεν πέρασε πολύ καιρός και ξαφνικά έρχεται αυτή η ανακοίνωση που δίνει όθηση σε αυτό το πάγιο αίτημα που υπήρχε. Μάντης σίγουρα δεν είμαι. Να σας πω, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα καταρχήν, διότι αφορά σε ένα έργο που έχει ξεκινήσει, φανταστείτε, από το 1983. Ναι. Από τότε ξεκίνησε και ό,τι έγινε έκτοτε είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Mm. Θυμάστε, πιστεύω ότι πολλές φορές που κάναμε τις συζητήσεις εδώ, λέγαμε το πόσο πολύ σημαντικό είναι αυτό και υποθέτω ότι το παλέψαν πάρα πολλοί άνθρωποι στο παρελθόν, τουλάχιστον μέχρι πρώτην ως δήμαρχο δικό μας, τον κύριο Γιαννούλη, επειδή τύχαινε να είμαι και εγώ τότε δίπλα του, ήξερα πόσο το είχε παλέψει ο άνθρωπος και άλλοι, υποθέτω. Από τότε που ανέλαβα εγώ δήμαρχος, αυτό που κάναμε ήταν το εξής. Ήρθαμε σε επαφή, γιατί μην ξεχνάτε ότι είχε αλλάξει και η κυβέρνηση τότε, δηλαδή και οι υπουργοί και όλοι, ναι. Όπου σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσει από την αρχή. Είχαμε επισκεφτεί αρκετές φορές το Υπουργείο Υποδομών και τον κύριο Καραγιάννη. Του είχε στείλει μια τεχνική έκθεση η υπηρεσία του Δήμου μου με αυτά που θεωρούσαμε εμείς κακώς κείμενα στο ήδη υπάρχον έργο, αλλά και με τις προοπτικές που μπορεί να έχει το έργο αυτό και πόσο λάθος θα είναι να μείνει έτσι όσο έχει. Χρειάστηκε να επισκεφθούμε πολλές φορές στο Υπουργείο, είχαν έρθει κάποια κλιμάκια εδώ, αντιληφθήκαν οι άνθρωποι ότι όντως η περιοχή η δικιά μας είναι μια περιοχή που λέμε και ξαναλέμε ότι στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθηκε και η βελτίωση του ήδη υπάρχοντος που ζητούσαμε και ξαναζητούσαμε. Σωστά. Γιατί αν θυμάστε, ναι. Λέγαμε ότι έχει διαλύσει τελείως μια οικιστική περιοχή. Και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να πιάσουμε στα χέρια μας αυτό την άρδευση επιτέλους του τόπου αυτού. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι οι διαδικασίες αυτές δεν είναι ένα έργο που σήμερα το είπαμε, αύριο θα γίνει. Αλλά από τη στιγμή που ξαναξεκίνησε να μπαίνει στο δρόμο της υλοποίησης, δεν θα μείνουν ξανά τα ίδια κενά, δεν θα υπάρξουν οι ίδιες καθυστερήσεις μέχρι την υλοποίησή του. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα έργο το οποίο το εκτελεί το κράτος. Ναι. Δεν έχει να κάνει ο Δήμος με αυτό. Με αυτό που είχε να κάνει ο Δήμος είναι αυτό που μονίμως κάναμε, το να πηγαίνουμε και να πιέζουμε. Λοιπόν, ναι. Είναι μια μελέτη που θα την αναθέσει το κράτος, δηλαδή το Υπουργείο. Βασιζόμενο βέβαια σε αυτά που έχουν σταλεί και από το Δήμο το δικό μας, θα έρθουν άνθρωποι, θα δουν τι ισχύει. Από εκεί και πέρα, επειδή σήμερα υπάρχουν χρήματα έτοιμα να διατεθούν για τέτοιου τύπου έργα, πιστεύω ότι θα προχωρήσει αρκετά γρήγορα. Εννοείται χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να γίνουν. Βεβαίως, ναι. Μάλιστα. Άρα αυτό υλοποιείται από το Υπουργείο Υποδομών. Ναι. Από το Υπουργείο Υποδομών. Ναι. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε κατά πότε μάλλον θα δημοπρατηθεί αυτό το έργο. Εδώ είμαστε, θα το παρακολουθούμε από κοντά. Είναι ένα σημαντικό έργο. Ένα σημαντικό έργο που έχει βαλτώσει για πάρα πολλές δεκαετίες. Για να δούμε αν θα πάρει μπρος, αν θα ξεκολλήσει. Θέλουμε να ελπίσουμε ότι θα γίνει και θα γίνει και γρήγορα. Μακάρι. Τώρα, δεν μπορώ να μην σχολιάσω την προχθεσινή φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο τοπικές κοινότητες του Δήμου σας. Απείλησε και σπίτια. Ήσασταν εκεί, είδατε ότι υπήρξε αγωνία από τους κατοίκους και βεβαίως φαντάζομαι ότι και η δική σας ανησυχία θα ήταν μεγάλη όταν βλέπετε να εκδηλώνεται φωτιά και μάλιστα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, κυρία Βαβέτση. Εννοείται και ξυπακούεται. Ναι, δυστυχώς πριν από δύο μέρες στην περιοχή ταυτόχρονα, στην περιοχή του πρώην Δημαράχθου, στην τοπική κοινότητα Λουτροτόπου
και στην τοπική κοινότητα Παχυκαλάμου εκδηλωθήκανε δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές. Όσον αφορά την τοπική κοινότητα Λουτροτόπου που ήταν εκτός του οικισμού, στον Παχυκάλαμο όμως οι φωτιές πλησίασαν απειλητικά τον οικισμό και ήταν και μια πολύ δύσκολη μέρα διότι είχε πάρα πολλούς αέριδες. Έτσι. Ξέρετε τι γίνεται, κυρία Βεγγελίου, εδώ πέρα σε όλα τα πράγματα πρέπει να δείξουμε όλη την ανάλογη σοβαρότητα. Κανένας Δήμος δεν μπορεί μόνος του, κανένα κράτος δεν μπορεί μόνος του. Υποχρεώσεις έχουμε και ως πολίτες. Μέσα στις υποχρεώσεις μας αυτές, λοιπόν, όταν έχουμε ένα κτήμα, θα πρέπει να το καθαρίζουμε, να το συντηρούμε και όταν υπάρχει η περίοδος που απαγορεύεται να βάζουμε φωτιές για να καίμε τα προσωπικά μας καλάμια, ξέρω εγώ τι άλλα έχουμε, θα πρέπει να μην το κάνουμε. Γιατί συνήθως οι πυρκαγιές αυτές είναι θέμα αμέλειας κάποιου. Μπορεί όμως να μετατραπούν σε κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Προχθές λοιπόν η φωτιά αυτή απείλησε, έφτασε πίσω από τα σπίτια. Και εκεί υπάρχουν, εκτός από τα σπίτια, σε κάθε αγρόκτημα, φανταστείτε, υπάρχει μέσα το τραχτέρ που έχει πετρέλαιο, άλλα αντικείμενα που μπορεί να έχουν έφλεκτα υλικά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί κάτι ακραίο. Ευτυχώς, σπεύσανε πάρα πολλές ενισχύσεις, πυροσβεστικά οχήματα κτλ. Mm-hmm. Μιλήσαμε και με τον κύριο Παπαγεωργίου, τον Γενικό Γραμματέα, που τύχαινε να γνωρίζει, του Υπουργείου, που τύχαινε να γνωρίζει και την περιοχή ο άνθρωπος και κατάλαβα αμέσως την επικινδυνότητα. Στείλανε και δύο αεροπλάνα και ευτυχώς τα πράγματα εξελιχθήκανε αίσια. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω να επιτρέψετε όλους τους ανθρώπους που ήταν εκεί, τις υπηρεσίες, την αστυνομία, την πυροσβεστική, τους ανθρώπους εκεί που βοηθήσανε τους δημότες μου, τους αντιδημάρχους, τους δημοτικούς, όλους όσους ήταν εκείνη τη μέρα εκεί και έκαναν ο καθένας αυτό που μπορούσε. Και ας ελπίσουμε ότι μέχρι και το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, όπου απαγορεύεται κάποιος να ανάβει φωτιές, όπου είναι, όταν μάλιστα το σημείο επικινδυνότητας λόγω των ανέμων είναι σε μεγάλο βαθμό, να μην το ρισκάρουν κάποιοι, καλά κάνατε και το είπατε. Τη Δευτέρα, την προσεχή Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ανοίγουν τα σχολεία. Εδώ ο Δήμος είναι έτοιμος. Γίνεται αγώνας δρόμου. Ο Δήμος δεν μπορεί να είναι μόνος το έτοιμος, πρέπει να συνάδουν και άλλα πράγματα. Θα σας πω, φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Δηλαδή, έπρεπε μέσα στον Αύγουστο να διαχειριστούμε πάρα πολλά πράγματα ως Δήμη. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι θα έπρεπε να γίνει ένας διαγωνισμός για τις καθαρίστριες των σχολικών κτηρίων. Ο διαγωνισμός αυτός έλεγε σήμερα, που σημαίνει ότι από τη Δευτέρα θα εγκατασταθούν οι άνθρωποι που είχαν τα μόρια. Ζητήσατε επιπλέον αριθμό σας? Δεν ζητάς αριθμό, στέλνεις τα στοιχεία από τα σχολεία και πόσες αίθουσες έχουν τα σχολεία σου. Άρα βγαίνει... εκείνες τις σχολικές καθαρίστριες που απασχολούσατε μέχρι και πριν. Τον ίδιο αριθμό. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επιπλέον μπορεί να έχει, για παράδειγμα, ένας κεντρικός δήμος, γιατί μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερες αίθουσες, ή ένα σχολείο το από εκεί που ήταν τετραθέσιο να έχει γίνει πενταθέσιο. Μπορεί να συμβούν και αυτά. Αλλά πάλι βγαίνουν, όχι γιατί το ζητάμε εμείς, γιατί διαχειρίζονται κάποια δεδομένα οι άνθρωποι του Υπουργείου. Ο διαγωνισμός αυτός, φανταστείτε ότι σήμερα κλείνει, Παρασκευή. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πιάσουν δουλειά από τη Δευτέρα. Έπρεπε λοιπόν όλο το Σαββατοκύριακο και σήμερα και χθες και προχθές το υπόλοιπο προσωπικό του Δήμου να καθαρίσει όλα τα σχόλια, να ετοιμάσει αυλές, να ετοιμάσει αίθουσες, να απολυμάνει. Περιμένουμε τις μάσκες. Οι μάσκες ακόμα δεν έχουν φτάσει, τουλάχιστον στο νομό το δικό μας. Μιλώντας και με τον αντιδήμαρχο, τον υπεύθυνο του Δήμου Αρτέων, τον κύριο Χαράκλια, τον Κώστα, ακόμα δεν είχαν φτάσει μέχρι όταν τηλεφωνηθήκαμε. Υποθέτει ότι μέχρι σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί ίσως. Που και εδώ θα πρέπει να γίνει επίσης ένας αγώνας δρόμου από τους Δήμους, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι Σαββατοκύριακα δεν έχουν και προσωπικό. Και πώς θα έρθουν οι μάσκες, θα έρθουν όλες μαζί? Θα τον έχουμε κοντά μας σε λίγο τον κύριο Χαρακλή. Θα το θέσω αυτό το ερώτημα για να δω τι θα γίνει. Θα έρθουν όλες μαζί. Δεν ξέρω αν θα μπορεί και αυτός να σας απαντήσει ακριβώς. Περιμένουμε όλοι. Το θέμα είναι ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και δει το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν ανοίξουν τα σχολεία, πρέπει να γίνουν χιλιάδες πράγματα και πρέπει να γίνουν πάλι από τους Δήμους. Λοιπόν. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα τα καταφέρουμε. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή αρχή, καλή δύναμη, ψυχραιμία σε όλους τους μαθητές καταρχήν, σε όλους τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς. Θεωρώ ότι θα είναι μια περίεργη χρονιά. Ελπίζω να βγούμε αλόβητοι και από αυτό το πράγμα. Αλλά θα υπάρξουν πάρα πολλά ζητήματα, θεωρώ. Mm-hmm.
Όσον αφορά αυτό που είπατε με το θέμα του κορονοϊού, φαντάζομαι ότι και η τοπική οικονομία και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά υπάρχουν καταστήματα που λειτουργούν, άρα θα φουγκράζεστε και τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Τι σας έχουν εκφράσει, τι σας λένε περισσότερο? Δεν είναι μόνο τα μαγαζιά, κυρία Βαγγελίου. Σαφώς και τα μαγαζιά έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη φθορά, διότι ήταν για κάποιους μήνες καταρχήν κλειστά. Έτσι. Λοιπόν, σε όλο το εύρος των επαγγελματιών του Δήμου μου υπάρχουν τεράστιες οικονομικές δυσκολίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η ελαιοπαραγωγή, ναι, ετοίμαζαν οι άνθρωποι κάποιες ελιές, τις οποίες μπορεί να τις δίνανε σε κάποια ξενοδοχεία, σε κάποια μάρκετ μικρά, σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Δεδομένου ότι δεν κινήθηκε τίποτα γενικό στην Ελλάδα σήμερα, φέτος, και αυτοί επλήγησαν. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι μας, όλοι όσοι περνάμε αυτό το πράγμα και οικονομικά έχουμε πολύ μεγάλη φθορά. Έχετε κάνει κάτι για την δική του στήριξη ως Δήμος, υπόμνημα ή συζήτηση ή συνάντηση, ένα τηλεφώνημα στο Υπουργείο ή μέσω επιμελητηρίου? Έχετε κάνει κάποια κίνηση? Έχουν γίνει και μέσω επιμελητηρίου, που είναι και το πλέον έτσι, αρμόδιο, ναι, όργανο, πάρα πολλές εκθέσεις προς τους υπουργούς, τους αρμόδιους, και ως Δήμος έχουμε αποστείλει και έχουμε ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί και στο δικό μας Δήμο. Από εκεί και πέρα ο Δήμος προσπάθησε να πάρει κάποια μέτρα ανακούφισης, κυρίως προς τους επαγγελματίες. Με οτιδήποτε μέσο μπορούσαμε, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει την πλατεία του Πέτα, γιατί ανακατασκευάζεται ολόκληρη τον Ιούνιο. Και δεδομένου ότι οι άνθρωποι δεν είχαν δουλέψει πόσους μήνες, οι επαγγελματίες που είναι εκεί, είπαμε δεν θα την ξεκινήσουμε, θα την ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο για να μπορέσουν να δουλέψουν λίγο παραπάνω. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε και το κάνουμε. Τι θα γίνει στην πλατεία του Πέτα, τι περιλαμβάνει η ανακατασκευή της? Θα γίνει μια εξ ολοκλήρου ανάπλαση. Δηλαδή από τις πέτρες που έχει στο έδαφος, από τα τυχεία, από το αποκτήριο του Δημαρχείου. Θα αλλάξει εντελώς, δηλαδή. Θα αλλάξει εντελώς, ναι, ναι, ναι. Θα αλλάξει εντελώς και έχουμε στο πρόγραμμα και έχουμε δημοπρατήσει και για τις υπόλοιπες πλατείες αναπλάσεις. Όλες οι πλατείες δηλαδή που είναι στο Δήμο μας θα ξεκινήσουν αναπλάσεις, όπως και στις παιδικές χαρές, όπως όλα τα σχολικά κτίρια. Με το πολύκεντρο, κυρία Βαβέτση, τι γίνεται? Με το κέντρο. Που φτιάχνετε το πολιτιστικό κέντρο. Εκεί πέρα υπάρχουν δύο τεινά. Υπάρχει ένας χώρος ο οποίος θα δημοπρατηθεί, είναι τελειωμένος, και υπάρχει και ένας δεύτερος όρος ο οποίος ανοίγει στο Δήμο. Και εκεί ετοιμάζουμε μια αίθουσα. Είναι συνεδριακό κέντρο, δεν είναι ένα τώρα κομμάτι προσωρινά θα χρησιμοποιηθεί, το ετοιμάζουμε και όσον ούπο θα είναι έτοιμο, ναι, η αίθουσα στην οποία θα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν υπάρχει κτίριο στο Δήμο, δεν υπάρχει αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Και προσπαθούμε έτσι να βρούμε ένα χώρο να είναι πιο ανθρώπινος, δεδομένου του ότι αυτή την εποχή απαγορεύονται και τα δημοτικά συμβούλια, διαζώσεις. Ναι. Δηλαδή, ναι, σκεφτείτε ότι υπάρχουν δικλείδες, γιατί ακούω πολλούς έτσι δημοτικούς συμβούλους που γκρινιάζουν τις αντιπολίτευσεις κυρίως. Δεν ξέρω αν έχουν διαβάσει τους νόμους, δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει τι εκπροσωπούν, ότι είναι φορείς γενικής κυβέρνησης και οφείλουν να σέβονται, αν μη τι άλλο, πρώτοι από όλους κάποια πράγματα. Εδώ η νόμη είναι ξεκάθαρη. Σου λέω ότι αν δεν έχεις τα τετραγωνικά που ορίζονται από τον νόμο της απόστασης, δεν μπορείς να κάνεις δημοτικά συμβούλια διαζώσεις. Όμοι γίνεται, εάν συμβεί κάτι, θα είναι υπόλογος και ο Δήμαρχος και όλοι όσοι είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, αλλά δεν λέει τίποτα αυτά. Τα δημοτικά συμβούλια, είτε γίνονται διαζώσεις, είτε διαπεριφοράς, είτε με τηλεδιάσκεψη, που εμένα δεν μου απάντησε κανένας, δεν ήθελε κανείς να γίνουν με τηλεδιάσκεψη. Τα θέματα, οι εισηγήσεις και το οτιδήποτε φτάνει σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους με ένα mail. Επομένως, είναι όλα. Μόνο τον εαυτό σου δεν διαθέτεις εκεί. Όλα τα άλλα γίνονται κανονικά. Μάλιστα. Σε άλλη συνάντησή μας θα μιλήσουμε για το θέμα ξανά των απορριμμάτων, γιατί και εκείνο ξαναβγαίνει στο προσκήνιο, για να δούμε τι γίνεται. Προς το παρόν μένουμε σε αυτά τα ζητήματα τα σημερινά και στην θετική εξέλιξη για το αρδευτικό Πέτα Κομποτίου, για το αρδευτικό, τα μεγάλα τα αγιοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας του κάμπου, της Άρτας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.